Με δυναμικά χαρακτηριστικά, συνεχίζει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα Aristoil. Είναι το πρόγραμμα Aristoil, που στόχο έχει την αύξηση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, παράγοντας ελαιόλαδο που θέλουμε να το εντάξουμε μια νέα κατηγορία, το Med Health Olive Oil, μεσογειακό υγειοπροστατευτικό ελαιόλαδο, άρα ένα λάδι δηλαδή που έχει υγειοπροστασία πιστοποιημένη και παράλληλα έχει όλα τα άλλα καλά χαρακτηριστικά του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου όσον αφορά γεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Είναι σε εξέλιξη το πρώτο διακρατικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που έχει σαν στόχο την ανάδειξη των υγειοπροστατευτικών ιδιωτήτων του ελαιολάδου. Είναι διακρατικό γιατί συμμετέχουν 5 χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και σε αυτή τη φάση, στην χώρα μας, πάνω από 700 παραγωγοί έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και βρισκόμαστε εδώ στο Αριοχώρι, προκειμένου να κάνουμε την πρώτη δειγματοληψία ελαιολάδου από το ιδιωτικό ελαιοτριβείο το οποίο έχουμε προμηθευτεί στα πλαίσια του προγράμματος, με στόχο να μετρήσουμε αυτή την περίοδο τις ποσότητες πολυφενολών που έχει το λάδι το οποίο παράγεται στην περιοχή μας, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε τις περιοχές αυτές που παράγεται λάδι που μπορεί να έχει τον ισχυρισμό. Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε και ένα πρότυπο κινητό ελαιοτριβείο, το οποίο και θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, προκειμένου να συμβάλλει στην έρευνα των ποιοτικών στοιχείων του παραγόμενου ελαιολάδου. Και φυσικά να μην υπάρχουν μειονεκτήματα. Στο πρόγραμμα μας ήταν να πάρουμε και ένα πιλωτικό πειραματικό ελαιοτριβείο, ένα φορητό ελαιοτριβείο, το οποίο θα γυρίσει σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους 31 Δήμους που συμμετέχουν και φυσικά σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και χθες το πήραμε γιατί. Υπάρχει δυστυχώς γραφειοκρατία σε όλο το δημόσιο. Η εύξηνη πόλη είναι για αυτός ένας φορέας οργανισμός δημοσίου δικαίου κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άρα, αντί να είναι αρχές Σεπτεμβρίου που το είχαμε προγραμματίσει, έχουμε 2 μήνες καθυστέρηση. Λοιπόν, χθες έγινε η πρώτη ημέρα εδώ συναρμολόγησης και σήμερα ξεκινάμε με παραγωγούς από την περιοχή της Μεσσηνίας, η οποία είναι καμιά δεκαριά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα που θα έρθουν μέχρι το απόγευμα. Και θα βγάλουμε πιλωτικά από 100 έως 200 γελά ελιές για τον κάθε έναν ελαιοτριβέα. Για να πάρουμε δείγματα εμείς μισό λίτρο να μετρήσουμε φενόλες και αρώματα και φυσικά το υπόλοιπο λάδι το παίρνει ο παραγωγός χωρίς καμιά επιβάρυνση. Είμαστε στη φάση που ξεκινάμε να κάνουμε πειραματικές ελαιοποιήσεις προσπαθώντας να βρούμε τις βέλτιστες συνθήκες που μας οδηγούν στην παραγωγή ελαιολάδου με ισχυρισμό υγείας. Σημαντική και η συμβολή στην όλη εξέλιξη του προγράμματος και του καθηγητή φαρμακογνωσίας Προκόπη Μαγιάτη. Ήδη έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα που παίρνουμε τόσο από το Μεσσηνιακό ελαιώνα αλλά και από τις υπόλοιπες περιοχές Ελλάδας που κάνουμε την καταγραφή. Αλλά ο στόχος μας είναι να κάνουμε τη διαδικασία αυτή όσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται, να δώσουμε δηλαδή στους παραγωγούς και στους ελαιοτριβείς οδηγίες οι οποίες θα οδηγούν με πολύ συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο συνεχώς στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας και με ισχυρισμό υγείας. Οι ενημερώσεις συνεχίζονται σε όλη την Πελοπόννησο. Θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν και στη Μεσσηνία. Θέλω να τονίσω ότι η Μεσσηνία αποτελεί το επίκεντρο αυτού του προγράμματος για τη χώρα μας. Γιατί πάνω από 400 παραγωγοί, στο σύνολο των 1.200, θα μετέχουν από εδώ. Ήδη το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λειτουργεί γραφείο στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας για το ελαιόλαδο, που οποιοδήποτε παραγωγός, ανεξαρτήτως δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, θα μπορεί να ενταχθεί χωρίς κανένα κόστος, έτσι ώστε να βοηθήσει ο καθένας από την πλευρά του στην διενέργεια αυτής της έρευνας που θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια από σήμερα.